Δεν λέμε βέβαια προς Θεού ότι αυτοί εδώ πέρα ήρθαν εδώ προκειμένου να σταθούν στο πλευρό μας ή να πολεμήσουν αν Θεός να φυλάξει πάνω όλα στραβά. Μετέχει και μια ελληνική φρεγάτα, η οποία δεν είναι απλά μετέχει στην άσκηση, είναι πια οργανικό μέρος στη συνοδεία του αεροπλανοφόρου. Κορβέτες και οι φρεγάτες. Αυτές έχουν ένα μαλνάχαρο ρόλο. Έχουν πρώτον να δίνουν μια έγκαιρη προειδοποίηση και συνέχεια, αν πάνε όλα στραβά, να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Και συνέχεια, αν πάνε όλα στραβά, να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Πότε το βλέπεις, έχουμε πηγαίνει το υποβρύχιο, πόσες φορές το βλέπεις? Όταν αποπλέει και όταν σου ρίξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχει... Αφήστε τα αυτά πρωί-πρωί. Και συνέχεια, αν πάνε όλα στραβά, να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Μυρίζεται στην ατμόσφαιρα τι γίνεται. Θα καταπλέψουν και σε κυπριακό λιμάνι. Μάλιστα. Θυμίζουμε ότι στην Κύπρο ετοιμάζεται ουσιαστικά μια γαλλική ναυτική βάση, η οποία θα δίνει δυνατότητα για μόνιμη. Είναι μια αρμάδα η οποία θα έχει κυλιόμενες ασκήσεις για μήνες. Στην Ανατολική Μεσόγειο θα μείνει για περίπου ένα μήνα. Και είναι πολυεθνική, διότι εκτός από το γαλλικό αεροπλανοφόρο, που είναι και η καρδιά αυτής της αρμάδας, μετέχει και μια ελληνική φρεγάτα, η οποία δεν είναι απλά μετέχει στην άσκηση, είναι πια οργανικό μέρος στη συνοδεία του αεροπλανοφόρου. Κορβέτες και οι φρεγάτες. Αυτές έχουν ένα μαλνάχαρο ρόλο. Έχουν πρώτον να δίνουν μια έγκαιρη προειδοποίηση και συνέχεια, αν πάνε όλα στραβά, να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Και συνέχεια, αν πάνε όλα στραβά, να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Να απορροφήσουν πλήγματα. Μάλιστα. Πότε το βλέπεις, έχουμε πηγαίνει το υποβρύχιο, πόσες φορές το βλέπεις? Όταν αποπλέει και όταν σου ρίξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Υπάρχει... Παιδιά, τα αυτά πρωί-πρωί τώρα. Η ελληνική φρεγάτα, καλή, είπαμε ότι είναι οργανικά ενταγμένη στο συγκεκριμένο. Ωστόσο, υπάρχει επίσης μια γερμανική, μια βελγική και επίσης σε διάφορα σημεία της άσκησης, της ανάπτυξης μάλλον, θα εμπλέκονται και ισπανική και πορτογαλική και ολλανδική φρεγάτα, οι οποίες όμως δεν θα είναι μόνιμα στην δύναμη. Μόνο η ελληνική είναι μόνιμα. Θα συνασκηθούν με F-16, τα οποία θα επιχειρούν από την Κρήτη. Τα F-16 στην Κρήτη. Τι εθνικότητας? Ελληνικά. Δικά μας, μάλιστα. Επίσης, στην περιοχή. Το υποβρύχιο που μας είπες. Όχι, είναι το ελληνικό. Α, είναι το ελληνικό εδώ. Νότια της Κρήτης, επειδή έρχονται Αμερικανοί πεζοναύτες και ασκούνται κυρίως στην περιοχή της Μαγνησίας, στον Όλυμπο, σε αποβατικές ασκήσεις, σε αεραποβάσεις και μετέχουν και ναυτικές δυνάμεις και αεροπορικές. Λοιπόν, αυτή η άσκηση, έτσι. Φέτος διευρύνθηκε όμως. Γιατί φέτος έχουμε και συμμετοχή Γάλλων πεζοναυτών. Μετά από δικό τους αίτημα. Η άσκηση λοιπόν γίνεται πολυεθνική. Δεν είναι όμως μόνο η σημειολογία. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο όμως η σημειολογία της παρουσίας γαλλικής σε αυτή την άσκηση. Είναι επίσης και οι περιοχές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Και όπως φαίνεται, είναι κάτι που έχει προκαλέσει, δεν θέλω να πω απλά νευρικότητα, αλλά ίσως και λίγο θυμό στην Τουρκία. Ποιες περιοχές θα χρησιμοποιηθούν? Μιλάμε για περιοχές προς το Ανατολικό Αιγαίο. Έχουν. Επομένως, μήπως αυτό δεν είναι με αυτά που είπα ακάρ χθες? Ναι, δεν είναι. Υπάρχει δέσμευση περιοχών και στο Ανατολικό Αιγαίο, τουλάχιστον πρόθεση δέσμευσης. Θα δούμε, οι επόμενες μέρες θα είναι ενδιαφέρουσες. Εκτός από τον Αλέξανδρο, βλέπουμε εδώ και μία ακόμη άσκηση, τη Μέδουσα που έχει προγραμματιστεί. Η Μέδουσα 10. Έχουν εκείνη άλλες 9. Η Μέδουσα είναι επίσης μία άσκηση που γίνεται τακτικά. Μάλιστα, τώρα πια γίνεται δύο φορές το χρόνο. Γίνεται μεταξύ Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου. Συνήθως άλλες χώρες είναι παρατηρητές. Και ξέρεις τι γίνεται να μας πιάσει η Μέδουσα, έτσι? Δεν αισθάνεσαι καθόλου καλά με τη Μέδουσα? Καθόλου. Είναι πολύ δυσάρεστα το συνέστημα. Την κανονική, πόσο μάλλον αυτή. Λοιπόν, η άσκηση αυτή είναι μεγάλη κλίμακα, κακά τα ψέματα. Μέχρι τώρα, είπαμε, είχαν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος. Το γαλλικό στρατιωτικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα αυξάνεται. Όλοι κουβεντιάζουμε για την αυξημένη Αμερικάνικη παρουσία, η οποία σε στρατιωτικούς όρους είναι καλοδεχούμενη, φυσικά. Αλλά βλέπουμε και ότι η Γαλλία αποκτάει μια παρουσία η οποία δεν είναι μόνιμη. Ηγετική, θα λέγε κανείς, Γιάννη. Και με μεγάλες δυνάμεις. Βέβαια. Δεν λέμε βέβαια προς Θεού ότι αυτοί εδώ πέρα ήρθαν εδώ προκειμένου να σταθούν στο πλευρό μας ή να πολεμήσουν αν Θεός να φυλάξει πάνω όλα στραβά. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Ο κόσμος δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει όλα τα στοιχεία, πληροφορίες, ούτε εμείς έχουμε κατά τα ψέματα. Αντιλαμβάνεται τι γίνεται. Αντιλαμβάνεται όμως, μυρίζεται στην ατμόσφαιρα τι γίνεται.